Ευχαριστώ κύριε Βαϊδάκη, ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ και να κάνω ένα ακόμα debate με τον Θάνο τον Ασκητή και πρόεδρο τον κύριο Βαϊδάκη μετά από την περίοδο του κορονοϊού. Χαίρομαι που είμαι εδώ, χαίρομαι που είμαι σε ένα πολύ καλά οργανωμένο συνέδριο και συγχαρητήρια στον Ορέστο Γιωτάκου και στους συνεργάτες και χαίρομαι που βλέπω παλιούς μας μαθητές από το εκπαιδευτικό και από αλλού να έχουν μια ενεργό συμμετοχή και να δίνουν το μήνυμα ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν και όταν εμείς πιο πολύ σιγά σιγά θα αποχωρούμε. Για την ώρα δεν αποχωρούμε, όμως είμαστε εδώ. Αυτό, γιατί δεν πάει μπρος, κάνω κάτι. Ωραία, λοιπόν. Ένα ακόμα τυπέτ, λοιπόν, με το Θάνο. Πορνογραφία, είχε ξαναγίνει αυτό το debate. Είχε ξαναγίνει το 2015 όταν είχα οργανώσει ένα παλιότερο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη της εξολογίας. Τότε τα λέγαμε ανάποδα. Υπέρ ήταν ο Θάνος, ο κακός ήμουν εγώ. Τώρα είπαμε να τα αλλάξουμε διότι είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι σε αυτά τα θέματα. Τώρα λοιπόν θα πούμε τα ανάποδα. Την άλλη φορά μπορεί να ξαναπούμε τα ανάποδα. Τώρα λοιπόν εγώ θα μιλήσω υπέρ, κατά θα μιλήσω ο Θάνος, ένα ακόμα debate που έχουμε κάνει πολλά με τον Θάνο, όπως βλέπετε στα σκιτσάκια που έχω κάνει, και με τον Γιώργο Τοφλούδα που δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, μίλησε πριν από λίγο, ελπίζω είναι την επόμενη φορά. Και πριν αρχίσω πολύ λίγα λόγια για το debate, όπως είπε ο κύριος Βαϊδάκης, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά αυτό που θα πούμε, είναι και αυτό που πιστεύουμε, αλλά μπορεί και να είναι. Και αυτό που λέμε τώρα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά. Δεν είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είμαστε καθόλου υποχρεωμένοι και δεν θα είμαστε αντικειμενικοί, θα είναι άσπρο μαύρο. Θα αποκρύψουμε οτιδήποτε δεν μας συμφέρει και δεν προωθεί τη θέση μας και θα υποστηρίξουμε ότι όλο αυτό που μας συμφέρει. Άρα θα είναι αντιδιαμετρικές οι θέσεις μας, ώστε εσείς οι ακροατές και το κοινό να σκεφτείτε αυτά που θα πούμε. Και βέβαια το debate είναι μια διαδικασία που καλά γνωρίζουμε εμείς οι παλιότεροι, ότι καταλήγει πάντα στο ότι έχω δίκιο. Λοιπόν. Εγώ θα κάνω λοιπόν μια εισήγηση, μια εισαγωγή, θα μιλήσω για τις θετικές πλευρές της πορνογραφίας και θα καταλήξω με τα συμπεράσματά μου. Θα αναφερθώ κυρίως σε θέματα στο βίντεο και στο διαδίκτυο, αλλά πορνογραφία δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εικόνα και οφείλω να προειδοποιήσω ότι θα μιλήσουμε για σκληρά πράγματα και θα δείξουμε σκληρά πράγματα, άρα πρέπει να το πω, όποιος δεν αντέχει μπορεί από τώρα να αποχωρήσει. Ποτέ κανείς δεν αποχωρεί, άρα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και το θέμα είναι αρκετά σκληρό, όπως είπαμε, αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε κάτι έτσι λίγο ρομαντικό. Πού είναι αυτό? Λοιπόν, διακρίνω μια μικρή αμηχανία, θα φροντίσω το έχω αμέσως να το διορθώσω. Αυτό που είδατε είναι ο Lockdown Silver, ένας παλιός πορνοστάρ. Γιατί το λένε Silver δεν ξέρω, γιατί το λένε Lockdown, μπορώ να υποθέσω. Αυτός λοιπόν ένας παλιός πορνοστάρ της δεκαετίας του 70 και του 80, ο οποίος είχε μια πολύ καλή καριέρα και είχε και ένα φίλο που έκανε special effect στις ταινίες. Είχε λοιπόν αυτό το φίλο, ο οποίος με φελιζόλτια έκανε εκεί με κάποιο αφρολέξ μάλλον, του έκανε ένα πολύ μεγάλο πέος και είδατε τι μπορούσε να κάνει με αυτό το πέος, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά ήταν ψεύτικο. Και αυτό το βάζω για να πω εξ αρχής ότι δεν είμαστε καθόλου υποχρεωμένοι να πάρουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν παίρνουμε το πορνό στα σοβαρά. Παίρνουμε από το πορνό αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά δεν το παίρνουμε στα σοβαρά και θα εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ. Μιλάμε λοιπόν για την πορνογραφία, όπου υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, έχει προφανώς σεξουαλικό περιεχόμενο, είναι μια εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείμενο, όπου έχει σκοπό να δημιουργεί σεξουαλικό ερεθισμό. Έτσι δεν είναι ντοκιμαντέρ του National Geographic, να δώσει άλλα πράγματα, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το πράγμα και βέβαια θα πρέπει να συνεννούν αυτοί που συμμετέχουν. Μας λέει ο Τόμ Χότζκισον, ένας Βρετανός συγγραφέας, ότι κάποιοι λένε ότι αυτό είναι οφείλεται στα χάλια της κοινωνίας, γι' αυτό υπάρχει η πορνογραφία, γιατί έχει χάλια κοινωνία, αλλά δεν θυμόμαστε ότι το λέμε αυτό, ότι υπάρχουν πολλές απεικονίσεις και στους αρχαίους Έλληνες και στους ναούς των Ινδουιστών, όπου απεικονίζουν και σεξουαλικές πράξεις και σεξουαλικά όρια. Και αυτό είναι ήδη από τις σπηλιές των πρωτόγονων, υπήρχαν τέτοιες απεικονίσεις, άρα είναι μια παλιά ιστορία. Και μας λέει και συμφωνώ ο Τόμ Χότζκινσον ότι πάντα είναι μέσα μας, είμαστε φτιαγμένοι, το θέλουμε να βλέπουμε εικόνες ή να προωθούμε εικόνες σεξ. Το μας άρεσε πάντα ιδιαίτερα από τους άντρες, αλλά όχι μόνο.
Αυτό είναι στοιχεία από την προηγούμενη, το προηγούμενο debate που είχα κάνει στο 2015, που έλεγα τα ανάποδα, αλλά μερικά τα χρησιμοποιώ και υπέρ και κατά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο στα ελληνικά, η κουλτούρα του στριπτής. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία από αυτό, που μιλάει για την πορνογραφία. Λέει ότι είναι υλικό με τολμηρό ερωτικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στη διέγερση. Και ο σκοπός βέβαια είναι να διεγερθεί κάποιος και να έχει σεξουαλική δραστηριότητα ή με κάποιο άλλο άτομο ή στα πλαίσια της αυτοικανοποίησης. Το ότι δεν είναι γενικά κοινωνικά αποδεκτό είναι και η βασική αιτία της επιτυχίας του πορνού, του ερωτισμού. Είναι το απαγορευμένο. Αν ήταν αυτό που ήταν αποδεκτό και δεν ήταν απαγορευμένο, προφανώς δεν θα έχει και αυτή την επιτυχία. Και αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες του χρήστη που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αποδεκτές, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν. Ένα παράδειγμα λοιπόν, εδώ είναι νομίζω από το Netflix μια σχετική σειρά. Αν κάποιος λοιπόν είναι παντρεμένος κάποια χρόνια, είναι μάλλον ασυνήθιστο να ρωτήσει τη γυναίκα του, τάισες το σκύλο, έβαλες τα παιδιά να κοιμηθούν, έβγαλες τα φασολάκια από την κατάψυξη. Ωραία, τώρα μαστίγωσέ με. Γίνεται σε κάποιον. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Έτσι, ή αν το μαστίγωσε θα είναι με άλλο σκεπτικό. Δεν γίνεται εύκολα. Άρα θέλουμε κάπου να το δούμε. Θέλουμε από κάπου να το πάρουμε αυτό το στοιχείο. Και αυτό αφορά κυρίως, είπαμε, τους άντρες, αλλά όχι αποκλειστικά τους άντρες. Και βέβαια θέματα σεξ και ερωτισμού υπάρχουν παντού στην κουλτούρα μας, έτσι στα κόμιξ, στο σινεμά, στο διαδίκτυο, έτσι με το OnlyFans, το καινούριο φασούλι, όπου νοικοκυρές, όπως αυτή μια κυρία με παιδάκια μορμών Αμερικάνα που έχασε τον άντρα της και βιοπορίζεται μέσω του OnlyFans, με να στέλνει φωτογραφίες, έξι φωτογραφίες σε διάφορους. Αυτό είναι ο καινούριος τρόπος. Έτσι, άρα η σεξουαλικότητα υπάρχει παντού. Στο διαδίκτυο, βέβαια, πολύ διαδεδομένη, αλλά και παντού. Και πολλοί αντιδρούν σε αυτά. Υπάρχουν πολλά βιβλία. Έκανα μια αναζήτηση στο Amazon. Βρήκα πολλά βιβλία κατά του πορνό. Αυτό είναι ένα βιβλίο, The Porn Myth. Η Αντρέα Ντόρκινγκ, που είναι μια φεμινίστρια, η οποία είναι κατά του πορνό. Υπάρχουν και πολλές που είναι υπέρ. Θα τις δούμε σε λιγάκι. Μιλάει για διαμεσολαβημένη πορνεία. Κάποιοι χαίρονται πολύ γιατί τα κατάφεραν και υπερνίκησαν την επιθυμία να βλέπουν πορνό. Και κάποιοι άλλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την προδοσία του συντρόφου, προδίδει ο σύντροφος όταν βλέπει πορνό. Όπως αυτή ήταν η σύζυγος κάποιου που ήταν εξαρτημένος από τον πορνό, το σταμάτησε τον πορνό, άρα σταμάτησε την επιστία και είναι πολύ ευχαριστημένη. Και την ομπρέλα να μην βρέχεται. Και ένας άλλος κύριος πολύ ευχαριστημένος που είναι porn free. Και έχει γίνει ο τύπος, όπως λέει, που δεν κοιτάει, δεν βλέπει πορνό. Είναι ο Matt Dobschwitz. Είναι πολύ χαρούμενος, τον βλέπετε. Άρα όποιος θέλει να γίνει Matt Dobschwitz μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το βιβλίο στο podcast και να γίνει όπως ο Matt Dobschwitz. Λοιπόν, αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή. Και τώρα θα μιλήσω για τις θετικές πλευρές της πορνογραφίας, που όπως θα δείτε είναι πάρα πολλές. Γνωρίζω ότι το debate θα είναι δύσκολο, έτσι. Και έχω μαντέψει αυτά που θα πει ο κύριος ασκητής. Δεν θα κάνω δευτερομιλία, δεν θα μιλήσω, δεν θα χρειαστεί να μιλήσω, έτσι. Αλλά μαντεύω αυτά που θα πει ο κύριος ασκητής, οπότε θα τα αντικρούσω πριν καν τα πει. Πρώτον, το πορνό κάνει κακό. Σαν μια γενική διαπίστωση, όπως μας λέει και ο Φέργιουσον στο 2013, δεν κάνει κακό. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη, θα τα εξηγήσω στην πορεία βέβαια, ότι η πορνογραφία μπορεί να σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Ίσα-ίσα μπορεί να έχει πλεονεκτήματα, θα τα δούμε σε λιγάκι, και κάποιες φορές κάποια από αυτά μπορεί να είναι και η μείωση της βίας όσον αφορά τις γυναίκες. Μπορεί το πορνό να συμβάλλει σε αυτό, θα το δούμε σε λιγάκι. Ένα άλλο επιχείρημα της άλλης πλευράς, της άλλης όχθης, ενδεχομένως του κυρίου Ασκητή, ότι μας λέει ότι είναι πολύ σαφές το ότι είναι πορνογραφία. Εγώ διαφωνώ. Εδώ δεν είναι το βιβλίο, αλλά είναι η σειρά στο Netflix, ο εραστής της Lady Chatterley, πολύ κλασικό βιβλίο, το οποίο ο απαγορευμένος έρωτας μιας κυρίας της καλής αγγλικής κοινωνίας με τον κυπουρό της, που ήταν πορνό βιβλίο της στην εποχή, τώρα φυσικά δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέση. Αυτό ξέρετε τι είναι? Ξέρει κάποιος ή κάποια? Το πρώτο σεξ σύμβολο στην ιστορία του κινηματογράφου, μια ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου, η Θίντα Μπάρα, η οποία θεωρήθηκε άσεμνη και περίπου οι ταινίες της ήταν πορνό, άσεμνες, και ήθελαν να τις απαγορέψουν την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που θέλω να τονίσω, είναι ότι και η πορνογραφία, όπως και η σεξουαλικότητα, έχει σχέση με την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Άρα, εκείνη την εποχή αυτό που ήταν άσεμνο, τώρα είναι μάλλον έτσι, με χιούμορ μπορούμε να το δούμε. Υπάρχουν όμως και ταινίες mainstream που μπαίνει το ερωτηματικό αν τελικά είναι πιο πολύ
πορνό, ερωτική ταινία ή κάτι άλλο, όπως οι ταινίες του Τρίερ Φερρυπίν. Ή όπως οι πίνακες του Τζεφ Κούνς. Αν πήγατε στην Ήδρα, ήταν μια πολύ ωραία έκθεση φέτος στην Ήδρα. Δεν ήταν όμως οι φωτογραφίες που είχε με τη γυναίκα του τότε, την Τζιτσιολίνα. Έτσι, αυτές είναι από εκείνη την εποχή, ο Τζεφ Κούνς με τη γυναίκα του, σε γιγάντες φωτογραφίες, και μάλιστα υπάρχει μια διαμαρτυρία γι' αυτό και την πορνογραφικοποίηση της κυρίαρχης κουλτούρας, και κάποιοι λένε ότι τα θέματα πορνό έχουν γίνει αποδεκτά στην τέχνη, την βασική, την mainstream. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Αυτό είμαι εγώ, είναι η αντανάκλασή μου σε ένα έργο τέχνης. Πήγα σήμερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, είναι πολύ φρέσκα αυτά που θα σας δείξω. Έχει μια πολύ ωραία έκθεση στο υπόγειο. Λέγεται Love, για θέματα έρωτα και σεξουαλικότητα. Να πάτε να το δείτε. Μ' άρεσε πολύ. Αλλά εγώ πήγα και στον τρίτο, που είναι η φωτογραφία της Nan Goldin, μιας Αμερικάνας, η οποία φωτογραφίζει τη ζωή της, και ανάμεσα σε αυτά έχει και βέβαια όταν κάνει σεξ. Έτσι, εδώ λοιπόν φωτογραφίες, ένα πολύ στενό δωματιάκι, η Nan Goldin, και εδώ ικανοποιεί με το χέρι της τον σύντροφό της. Αυτά, αν τα βλέπαμε κάπου αλλού, θα λέγαμε είναι πορνό. Πρέπει να απαγορευτούν. Αλλά είναι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Φίξ. Και είναι μια φωτογράφος που μου αρέσει πολύ. Άρα, αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα όρια δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα. Τώρα, άλλοι λένε ότι η πορνογραφία είναι προϊόν της εποχής μας και δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Δεν φαίνεται να ισχύει αυτό. Η πορνογραφία εντός και εκτός εισαγωγικών και σεξουαλικότητα, όπως είπα πριν, αντανακλούν την κάθε εποχή. Υπήρχε και στο παρελθόν. Και στο παρελθόν είχαμε απεικονίσεις ανθρώπων που κάνανε σεξ και τις βλέπαν οι άλλοι και χαιρόταν. Όπως εδώ. 430 π.Χ. Ένας κρατήρας, ένα αγκείο, ένα ζευγάρι κάνει σεξ. Η Ναή των Ινδουιστών, το Κάμα Σούτρα. Έτσι, το βιβλίο. Και η Ναή των Ινδουιστών. Και βέβαια τώρα το ίντερνετ. Έτσι, τώρα το ίντερνετ είναι αυτό που κυριαρχεί. Οι ερωτικές ταινίες δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα, λένε. Δεν είναι real life, δεν είναι πραγματική ζωή. Δεν θα διαφωνούσε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και ο κινηματογράφος απεικονίζει συνήθως την πραγματική ζωή. Το Hollywood και ο κινηματογράφος είναι βιομηχανία ονείρων. Μας προσφέρει, το λέω γενικά, μας προσφέρει κάτι που θέλαμε και ονειρευόμαστε. Όπως λοιπόν ο σινεμάς είναι βιομηχανία ονείρων, εγώ θα έλεγα ότι ο ερωτικός κινηματογράφος είναι μια βιομηχανία σεξουαλικών, ερωτικών ονείρων. Και βέβαια αυτό που λένε εδώ είναι από άλλο ενδιαφέρον βιβλίο. Αυτά είναι όλα σας τα βιβλία που σας δείχνω στα ελληνικά. Είναι στην ουσία κατά της πορνογραφίας. Τα χρησιμοποιώ στο 2015, αλλά τώρα τα χρησιμοποιώ και υπέρ μου στην σημερινή μου συζήτηση. Στο πορνό η πράξη δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην επιτύχουμε. Όλα πάνε τέλεια, όλοι είναι έτοιμοι, όλοι είναι ανα πάσα στιγμή σε θέση να κάνουν σεξ και όλα πάνε μια χαρά. Αυτό είναι αλήθεια, το συμβαίνει. Και στην πορνογραφία μας λένε επίσης ότι οι άντρες είναι πάντοτε σε στήση και οι γυναίκες έχουν επιθυμία για σεξ και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην πραγματική ζωή. Ακριβώς εκεί είναι και η επιτυχία του πορνό. Ότι προσφέρει ένα όνειρο, μια κατάσταση που στην ουσία δεν μπορεί να συμβεί. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που επίσης θα χρησιμοποιήσω το 2015 και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Στο σούπερ μάρκετ. Σε μια ταινία λοιπόν πορνό πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ. Ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει χρήματα, η ταμεία του χαμογελάει, λέει θα βρούμε τρόπο να τα βολέψουμε, και πάνε πίσω από τα απορριμαντικά και κάνουν άγριο σεξ. Και κλειδώνει και περνάει καλά και δεν πληρώνει. Λοιπόν, σας έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο? Έχω πάει στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο. Τα έχω γυρίσει όλα, δεν μου συνέβη ποτέ. Πάσε και με τις ντομάτες, λέει τόσο οι ντομάτες. Δεν μου έχει συμβεί κάτι. Μακάρι να γινόταν. Δεν έγινε, ούτε θα γίνει ποτέ. Γιατί αυτό είναι κάτι που προσφέρεται ακριβώς εκείνη επιτυχία. Γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Κανένα δυο σούπερ μάρκετ μου λείπουν ακόμα, αλλά τέλος πάντων, σε αυτά που έχω πάει. Άρα αυτό είναι αυτό που προβάλλει λοιπόν ο κινηματογράφος και ο ερωτικός κινηματογράφος. Επίσης, μας λένε ότι σε ερωτικές ταινίες δεν είναι κάποιος ο συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά είναι η τέλεια γυναίκα, ο τέλειος άντρας με το τέλειο στήθος κτλ. Εγώ θα λέγω ότι πλέον δεν υπάρχει ο συνηθισμένος άνθρωπος σε οθόνη. Τη βλέπετε αυτή την κυρία από το TikTok. Είναι αυτή η κυρία που έχει ανεβάσει η ίδια τη φωτογραφία της και λέει: κοιτάξτε με πώς είμαι με φίλτρο, ενώ χωρίς φίλτρο είμαι αυτή. Αυτή είναι η πραγματική. Και αν έχετε TikTok, έχει πάρα πολλά τέτοια βιντεάκια. Γυναίκες οι οποίες ανεβάζουν τον εαυτό τους εντελώς διαφορετικό και οι ίδιες λένε: μη σας ξεγελάω, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Άρα έχουμε την ανάγκη να προβάλλουμε κάτι που δεν είναι πραγματικό. Και βέβαια στις ερωτικές ταινίες πρέπει κάποιος να είναι super και wow, όπως και στο πραγματικό κινηματογράφο. Δηλαδή, σε μια ταινία με το παλικαράκι που το ερωτεύονται οι άλλοι, θα παίξει ο Μπρατ Πιτ. Δεν μπορεί να παίξει ο Θανάσης Λεύκος. Εξαιρετικός κωμικός. Θα κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Έτσι, η μοιραία γυναίκα που όλοι τη θέλουν θα είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Δεν μπορεί να είναι η Γεωργία Βασιλιά.
φυσικά θα προβάλλει κάποιο πρότυπο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Το πορνό εμπορεύεται το σεξ. Προφανώς εμπορεύεται το σεξ. Είναι μια βιομηχανία με σκοπό το κέρδος. Έτσι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Πουλάει άμεσα, μας λένε, μεγάλη οικονομικά μεγέθη, πολλά δισεκατομμύρια. Μια ταινία γυρίζεται κάθε 39 δευτερόλεπτα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η βιομηχανία και είναι μια επιτυχημένη βιομηχανία και το μέγεθός της είναι μεγαλύτερο και από την κανονική, τη mainstream. Ένα άλλο που εμένα κάνει να γελάω είναι ότι ο στόχος της πορνογραφίας είναι μόνο να διαγέρει. Και προφανώς αυτός είναι ο στόχος της. Είναι πολύ ειλικρινής η πορνογραφία σε αυτό. Ο στόχος είναι να διαγέρει. Μας λένε ότι η υπόθεση, τώρα με το ίντερνετ δεν υπάρχει υπόθεση, στις ταινίες του κινηματογράφου υπήρχε και μια στοιχειώδης υπόθεση, την παίρνει άλλο τηλέφωνο, αυτή παίρνει το αμάξι, πηγαίνει στο σπίτι μας, δείχνει και κανένα δυο τοπία. Τώρα δεν έχει τοπία, είναι κατευθείαν. Ως διαμαγείας έχει μεταφερθεί στο σπίτι. Δεν τα χρειαζόμαστε. Ούτε τα τοπία, ούτε το αμάξι που χρειαζόμαστε, ούτε τίποτα. Γιατί ο σκοπός είναι να διαγείρει σεξουαλικά τον πορνό, δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Έτσι λοιπόν, το πορνό δεν είναι ούτε Ταρκόφσκι, ούτε Φελίνη. Είναι Μεδένη και Μελίνη. Και με ξαναδένει. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, μάλλον συμφωνείτε. Η κοινωνικοπολιτισμική σημασία του πορνό ότι δεν έχει. Διαφωνώ πάρα πολύ. Έτσι. Εμείς ιδιαίτερα παλιότερα και εσείς και όλοι μεγαλώνουμε μέσα από τον ερωτικό σινεμά και ερωτικά στοιχεία. Παλιότερα, ίσως παλιότεροι μπορεί να θυμούνταν τους σινεμάτες με καράτε και σεξ. Έτσι ήταν καράτε και σεξ, μια ταινία καράτε και μάλιστα υπήρχαν και εμβόλυμες τσόντες. Και από εκεί είναι η έννοια τσόντα, είναι κάτι εμβόλυμο. Δηλαδή έπαιρνε ο άλλος, έκοβε την ταινία με το σκληρό πορνό, ήταν δύο αγκαλιασμένοι, ήταν ο Φου Μαντσού που έκανε καράτε και προσγειωνόταν πάνω σε μια γυμνή γυναίκα. Έτσι γινόταν. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν η κουλτούρα της εποχής και μάλιστα τώρα αυτά είναι και cult και υπάρχουν και αφιερώματα στο σινεμά των ελληνικό και σε άλλους της δεκαετίας του 70. Και βέβαια δεν πρέπει να μην κάνω μια αναφορά στο Μακαρίτη τον Κώστα Μπουσγούνη, σε μια εποχή που ο κόσμος, γιατί από το τέλη 70 αρχές του 80 έβγαινε στους δρόμους και έκανε διαδηλώσεις και έκανε την κηδεία του Μπουσγούνη και φώναζε το σύνθημα από μια ταινία του, το περίφημο «Βάστα τείχο, θα σμπρώξω». Γιατί αυτή ήταν η γενιά. Ακούω κάτι φωνές, ακούω φωνές. Λοιπόν, ήταν η εποχή που τα παιδιά μεγάλωναν με τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό του Σαββάτου, με τα χωριστά σχολεία μέσα στη Χούντα. Τα λοιπόν γίνονται μετά τη Χούντα, μια καταπιεσμένη σεξουαλικότητα και το «Βάστα τείχο, θα σμπρώξω» δεν ήταν μόνο το αστείο σύνθημα του Μπουσγούνη, αλλά ήταν και επιθυμία αυτών των ανθρώπων να απελευθερωθούν σεξουαλικά και να πάνε μπροστά. Πράγματα που γινόταν τότε και δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Ένα άλλο επιχείρημα, ότι το προφίλ των ηθοποιών actors λένε που συμμετέχουν στο ερωτικό ταινιών είναι κάποιο συγκεκριμένο και είναι influencer και αυτό που το κάνουν στην οθόνη το κάνουν μετά και στα media και σε όλα τα σχετικά. Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Πολλές πορνοστάρ είναι νοικοκυρές, έχουν παιδιά, έχουν μια κανονική ζωή. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι μια εικόνα που βρήκα από το διαδίκτυο. Είναι τα Όσκαρ του 23 και τα βραβεία πορνό του 23. Τα Όσκαρ είναι τα πάνω και βλέπετε πώς είναι ντυμένες. Έτσι, βλέπετε πώς είναι ντυμένες οι κανονικές, ας το πούμε, και βλέπετε πώς είναι αυτές που είναι πορνοστάρ. Άλλο επιχείρημα, δεν προωθεί το safe sex. Διαφωνώ. Έχετε δει ποτέ στον κανονικό κινηματογράφο να χρησιμοποιούν προφυλακτικά? Ποτέ, σε όλες τις ερωτικές ταινίες, ενώ εγώ έχω δει στον ερωτικό κινηματογράφο να χρησιμοποιούν προφυλακτικά και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περιοχή του Λος Άντζελες, υπήρχε και νόμος για να συμβεί αυτό, να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά προφυλακτικά. Ενώ σε όλες τις άλλες ταινίες, έχω βάλει τώρα μία για να θυμούνται και παλιότεροι, τις 9,5 εβδομάδες, δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι φλου αρτιστή και τέτοια, προφυλακτικό δεν έχουμε δει ποτέ. Έτσι, άρα δεν φαίνεται να ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, την έρευνα οφείλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει μικρότερη χρήση του προφυλακτικού, αλλά αν κάποιος έχει πάρει τον πορνό σαν κάτι σοβαρό, αν δηλαδή θεωρεί ότι μέσα το πορνό εκπαιδεύεται και μορφώνει. Αυτοί λοιπόν που έχουν αυτή την αφέλη να πιστεύουν ότι μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω του πορνού, ενδεχομένως όντως να μην χρησιμοποιούν το προφυλακτικό τόσο πολύ. Άλλο επιχείρημα, ότι η βιομηχανία του πορνού ελέγχεται από τη μαφία. Δεν ελέγχεται από τη μαφία πάντα και σίγουρα δεν ελέγχεται περισσότερο ίσως από ό,τι ελέγχεται ο υπόλοιπος κινηματογράφος. Αυτή την κυρία την έχετε ακουστά.
Την Τζέλι Βίλσον. Λοιπόν, η Τζέλι Βίλσον είναι δικιά μας, ήταν Σαλονικιά Εβραία, έφυγε γιατί ερχόταν οι Γερμανοί το 1939, πήγε στην Αμερική το 1939, πέθανε στο 1994, είχε μια ιδιαίτερη ζωή. Δύο γάμοι, εραστές άντρες και γυναίκες, τέσσερα παιδιά, άνοιξε εστιατόριο και μετά έκανε παραγωγή πορνό. Είχε πορνό κινηματογράφους και έγινε μεγάλο όνομα στην Αμερική. Ήταν λοιπόν η γιαγιά του πορνό, η βασίλισσα του πορνό, ήταν mainstream και την κάναν όλοι παρέα, όπως τη βλέπουμε εδώ με τον Κοπολόη της και με την Αλίκη και τον Δημήτρη. Έτσι. Ήταν λοιπόν μια νοικοκυρά του πορνό. Trafficking κάποιες φορές μπορεί να γίνει. Μπορεί να έχουμε περιστατικά trafficking στον πορνό. Αν σας ενδιαφέρει, δεν πρόλαβα να το δω από τις 15 Μαρτίου, όπου προχθές υπάρχει στο Netflix αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά βέβαια είναι κάτι που μπορεί να συμβεί όχι μόνο στο θέμα του, μόνο στη βιομηχανία του πορνό. Το trafficking μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Και επίσης το revenge porn δεν έχει άμεση σχέση με την πορνογραφία. Έχει σχέση με ότι εμείς μας αρέσει να κινηματογραφούμε ή να φωτογραφίζουμε τον εαυτό μας όταν κάνει σεξ ή να βλέπουμε άλλους να κάνουμε σεξ. Τώρα υπάρχει το κινητό. Παλιά υπήρχαν οι Polaroid, η βιντεοκάμερα. Τώρα είναι το κινητό και αυτό το υλικό μπορεί να είναι συνενετικό και να μην είναι συνενετικό. Και η διανομή του, αν δεν υπάρχει η συνένεση βέβαια που τους συμμετέχουν, τις είναι ποινικά κολάσιμη και απαράδεκτη. Αλλά δεν έχει σχέση με την πορνογραφία. Σεξουαλική κακοποίηση, ότι είναι συχνότερη στη βιομηχανία του πορνό. Διαφωνώ. Αυτές είναι ηθοποιοί, γνωστές ηθοποιοί, που έχουν καταγγείλει διάφορους ότι επιχείρησαν να τις βιάσουν, να τις κακοποιήσουν και ξέρουμε βέβαια την υπόθεση Weinstein. Δεν χρειάζεται να σας πω, ήδη τώρα είναι 23 χρόνια, έχει φάει και θα φάει και άλλα. Να μην μιλήσω και για τους δικούς μας. Έτσι, τα ξέρετε. Ότι το να βλέπεις πορνό είναι ντροπή. Εδώ εν μέρη θα συμφωνούσα ότι έτσι το βλέπει ο κόσμος, όχι ότι είναι έτσι το βλέπει ο κόσμος. Και μάλιστα εδώ είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Guardian, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει ο Edward Snowden, που είχε ανακαλύψει διάφορα και τα είχε κοινοποιήσει. Η CIA λοιπόν προσπαθούσε να βρει ποιοι ακτιβιστές βλέπανε πορνό για να τους κάνει ρεζίλι. Να χρησιμοποιήσει αυτό εναντίον τους. Θεωρώντας λοιπόν η CIA ότι αν έλεγε ότι αυτοί βλέπουν πορνό, είναι αναξιόπιστη σε αυτά που λέγανε. Σεξουαλική εκπαίδευση. Κάποιοι μπορεί όντως να μάθουν πράγματα μέσω του πορνό, το δέχονται και οι επικριτές και λένε ότι δεν το μαθαίνουν με σωστό τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα της πορνογραφίας. Είναι πρόβλημα των άλλων, των υπολείπων, των υπουργείων και όλων των φορέων που δεν παρέχουν αυτή την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει εκπαίδευση στο σχολείο, δεν υπάρχει από τους γονείς, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα το θέμα δεν είναι η πορνογραφία, αλλά είναι το θέμα ότι άλλοι φορείς δεν προσφέρουν αυτό που θα έπρεπε. Το πορνό κάνει κακό στο ζευγάρι, στη σχέση του. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία και κάποια στοιχεία που έχουμε είναι μπερδεμένα από ό,τι φαίνεται και από διάφορες έρευνες, όπως αυτή του 16. Θα σας δείξω όμως μερικά πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ είναι μια έρευνα του 20 σε μεγάλο αριθμό γυναικών, που στην διάρκεια της αυτοικανοποίησης χρησιμοποιούσαν πορνό ταινίες και φάνηκε ότι είχαν καλύτερα αποτελέσματα στη διέγερση και στον εφτάσουν σε οργασμό, μεγαλύτερη ευχαρίστηση και όλη η διαδικασία που κατέληγε στον οργασμό ήταν ευκολότερη. Αυτό επίσης σημαίνει, επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τα πήγαιναν καλύτερα με τον σύντροφο. Οι ίδιες γυναίκες λοιπόν είχαν λιγότερες δυσκολίες να διεγερθούν με τον σύντροφο και η χρήση του πορνό δεν συνδεόταν ούτε με την ευχαρίστηση από την σχέση, ούτε με τη σεξουαλική ευχαρίστηση. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να ήταν μια χαρά με τον άντρα, με τον σύντροφό της, και ερωτικά και σεξουαλικά, και να χρησιμοποιούσε πορνό γιατί έτσι γουστάρει. Έτσι ήθελε. Και μια χαρά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πάλι από τους ίδιους ερευνητές ότι η χρήση είχε επιπτώσεις θετικές σε πάρα πολλές παραμέτρους τις σεξουαλικές δραστηριότητες και αν υπήρχαν προβλήματα με τον οργασμό που αναφέρονται σε κάποιους, μάλλον είχαν σχέση με παράγοντες της σχέσης, δεν πήγαινε καλά η σχέση και με δημογραφικούς παράγοντες παρά με τη χρήση της πορνογραφίας. Υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν ανάλογα αποτελέσματα, όπως μία με περίπου 600 που συμμετείχαν και οι περισσότεροι είχαν αναφέρει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις εμπειρίες τους, τη σεξουαλική ευχαρίστηση, τη σεξουαλική ευχαρίστηση με σύντροφο και το ερωτικό κλίμα στη σχέση. Επίσης, η χρήση πορνογραφικού υλικού έκανε τους συντρόφους, σύμφωνα με το Χάντιγκτον, να είναι πιο κοντά, μεγαλύτερη εγκύτητα και ιδιαίτερα όταν έβλεπαν και τις ταινίες πορνό μαζί, γιατί υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που το κάνουν. Άλλο επιχείρημα, το πορνό κάνει κακό στους εφήβους νέους.
Καταρχήν, όντως βλέπουν οι έφηβοι πορνό, δεν ελέγχεται πάντα αυτό το πράγμα, γίνεται συχνά, συνήθως είναι τα αγόρια, αλλά και εκεί οι έρευνες δεν έχουν φτάσει σε οριστικά συμπεράσματα. Το πορνό προκαλεί εξάρτηση. Πολλά πράγματα προκαλούν εξάρτηση. Έχουμε δυσκολία στο να ορίσουμε τι ακριβώς είναι εξάρτηση. Όντως θα βρείτε στο διαδίκτυο βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ μια έρευνα μας λέει ότι δεν μπορούμε εύκολα να το καθορίσουμε. Και βέβαια δεν είναι ο στόχος να το περιορίσουμε το πορνό, γιατί εμένα μου θυμίζει το αλκοόλ και την ποταπογόρευση, όπου προσπαθούσαν να ελέξουν την κατάσταση με τον απαγορεύσει το ποτό. Το ποτό δεν φταίει. Φταίει η χρήση του. Το πορνό δεν φταίει. Φταίει η χρήση που ίσως κάποιοι να κάνουν. Κάποιοι λένε ότι οι νέες τεχνολογίες κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Εγώ θα διαφωνούσα. Φαίνεται και από τις έρευνες, εδώ είναι μια του 2011, ότι το ίντερνετ μας δίνει μεγάλες ευκαιρίες στο να έχουμε πρόσβαση σε ερωτικά θέματα, να βρίσκουμε ερωτικά και να αγοράζουμε ερωτικά βοηθήματα, να διερευνούμε τη σεξουαλικότητά μας και μιλάνε για μια σεξουαλική επανάσταση. Και το να βλέπεις πολύ πορνό δεν σημαίνει σόν και καλό ότι είναι προβληματικό. Σε μια έρευνα του 2020, αυτοί που βλέπαν πολύ πορνό και δεν ήταν προβληματικοί, ήταν 3-6 φορές περισσότεροι από αυτούς που βλέπαν πολύ πορνό και ήταν προβληματικοί. Άρα το να βλέπεις πολύ πορνό δεν σημαίνει σόν και καλά σε βλάπτει. Και επίσης με τις νέες τεχνολογίες, με το virtual reality, όπου συμμετέχεις πιο έντονα σε αυτό που συμβαίνει, φαινόταν ότι ήταν πιο εύκολη η διέγερση και μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη συνέστηση για αυτούς που συμμετείχαν, αυτοί που χρησιμοποιούσαν την VR πορνόγραφη. Με το χρόνο με καλά, κύριε Βαϊδάκη. Εντάξει, πάμε. Εντάξει. Λίγο ακόμα δεν θα σας κουράσω. Έχω να σας πω με σημαντικά πράγματα. Στο τέλος θα σας πω και ένα τραγούδι. Αν έχετε υπομονή, θα σας πω και ένα τραγούδι. Λοιπόν, το πορνό προωθεί τη σεξουαλική παραβατικότητα. Όχι. Αυτό είναι ένα επιχείρημα αυτών που λένε όχι το πορνό, θα γίνουν όλοι βιαστές, θα γίνουν όλοι παιδεραστές. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήδη μας το λένε από το 86 σε μια έρευνα που έλεγε ότι δεν συνδεόταν η χρήση του πορνό με το βιασμό και μάλιστα στο συγκεκριμένο πληθυσμό υπήρχε και μείωση όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση. Και φαίνεται ότι όταν υπήρχαν προβλήματα ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά που συνδεόταν και φαίνεται ότι κάποιες ακραίες φεμινιστικές απόψεις ή κάποιες ακραίες ορθόδοξες θρησκευτικές απόψεις παίζαν ρόλο στο να υπάρχει αυτή η δαιμονοποίηση του πορνό. Και ένας Δανός πολύ ενδιαφέρον, αυτός έχει γράψει αρκετά, αν σας ενδιαφέρει, ο Κουτσίνσκι, λέει ότι από τη στιγμή που έγινε ελεύθερο το πορνό στην περιοχή της Κοπενχάγης, υπήρχε μια μείωση στις σεξουαλικές παραβάσεις, υπήρχε μια μείωση στην κακοποίηση των παιδιών και υπήρχαν στοιχεία ότι αυτό οφείλονταν στο ότι ήταν πιο εύκολο κανείς να έχει πορνογραφικό υλικό. Ίσως μέσα από μια διαδικασία που το χρησιμοποιούσες και εκτονωνώσουν και δεν χρειαζόταν να το κάνεις στην πραγματικότητα. Και άλλοι λένε τα ίδια. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει, με κάποιους που κάνουν χρήση της πορνογραφίας, δεν είναι ότι η πορνογραφία τους κάνει έτσι, αλλά ήταν από πριν. Είναι άτομα που λόγω προσωπικότητας και άλλων λόγων είχαν στοιχεία και είναι πιο ευάλωτοι. Πολλές είναι οι έρευνες, εδώ είναι μια του 2009, που μας λέει ότι η χρήση της πορνογραφίας στην ουσία κάνει λιγότερη τη σεξουαλική παραβατικότητα, ότι γίνεται αποδεκτή από όλο τον κόσμο λίγο πολύ, από άντρες και γυναίκες και στην ύπαιδρο και στις πόλεις, και σε καμιά χώρα που υπήρξε μια επιστημονική μελέτη του φαινομένου δεν προτάθηκε να μην υπάρχει πορνό, και ότι τα στοιχεία ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην παραβατικότητα και χρήση του πορνό δεν είναι ισχυρά και πολλές φορές το ότι προβάλλεται κάτι τέτοιο οφείλεται στους πολιτικούς, σε κάποιες ομάδες και σε κάποιους κοινωνικούς ερευνητές. Η βία πορνογραφία δεν είναι διαδρομένη, τα αρνητικά της χαρακτηριστικά δεν είναι επιβεβαιωμένα και επίσης η βία πορνογραφία είναι σπάνια γενικά στον κόσμο. Πολλές έρευνες θα τις περάσω πιο γρήγορα. Δεν φαίνεται να συνδυάζεται η πορνογραφία με το βιασμό σε μια έρευνα του 2009 και ο Φέργιουσον μας λέει είναι επιτέλους η ώρα να πούμε να σταματήσει αυτή η ιστορία ότι η πορνογραφία συμβάλλει στο ότι υπάρχει περισσότερη σεξουαλικά παραβατική συμπεριφορά. Ένα άλλο ερώτημα, θέμα που μπαίνει ότι η αυτικανοποίηση με τη χρήση πορνογραφικού υλικού, γιατί αυτό συνήθως συμβαίνει με πορνογραφικό υλικό, κάνει κακό. Κανείς χρησιμοποιεί το πορνογραφικό υλικό για διάφορους λόγους. Μπορεί να θέλει να αυτοικανοποιηθεί γιατί έχει ένταση, αλλά μπορεί να γίνει στα πλαίσια σεξουαλικής δραστηριότητας με σύντροφο. Άρα, άμα θέλουν να το κάνουν, τι μας νοιάζει εμάς, ή στα πλαίσια αυτοικανοποίησης. Αν λοιπόν πούμε ότι το πορνό φταίει, θα πούμε ότι φταίει και η αυτοικανοποίηση και είναι κάτι κακό. Είναι κάτι βέβαια αυτό, το οποίο νομίζω το έχουμε ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αυτοικανοποίηση έχει πολλά θετικά στοιχεία. Μπορεί να σε κάνει να είσαι πιο χαλαρός, να μειώνει το άγχος,
Ξανακούω φωνές. Πρέπει να το καθίσω. Διστάζω να σου πω ότι πρέπει να... Λοιπόν, πρέπει πέντε λεπτάκια. Πέντε λεπτάκια από μένα. Λοιπόν, είχα και το τραγούδι μας. Λοιπόν, κοιμάσαι καλύτερα, έχεις καλύτερη εικόνα για τον εαυτό σου, πιο πολύ καλά χειρίζεται σεξουαλικά προβλήματα και διάφορα άλλα, τα οποία παίζουν ρόλο, έχουν θετικό ρόλο. Και βεβαίως, αν αυτό που λέγαν παλιά, ότι η χρήση του, η αυτοικανοποίηση σε κουφαίνει και σε τυπλώνει και τέτοια, θα ζούσαμε σε κοινωνία αναπήρων, που δεν ζούμε, έτσι, περισσότερο είμαστε μια χαρά, άρα δεν φαίνεται να ισχύει. Το πορνό προκαλεί σεξουαλική δυσλειτουργία. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για την εξπερμάτιση, ούτε για τη στήση, για την επιθυμία. Αυτά που υπάρχουν είναι αντικρουόμενα, όπως για τη σεξουαλική ευχαρίστηση. Οι φεμινίστρες είναι κατά του πορνό. Κάποιες είναι, αλλά δεν είναι όλες. Όπως φαίνεται και από μια μεγάλη έρευνα που δεν βρέθηκε σχέση ανάμεσα στο πορνό και στην άποψη ότι είναι εναντίον των γυναικών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φεμινίστριες που δεν είναι κατά αλλά είναι υπέρ, βλέπετε το κάποια ονόματα, οι οποίες έχουν γράψει ότι το πορνό δεν βλάπτει καθόλου. Το πορνό δεν είναι δικαίωμα. Διαφωνώ, το πορνό είναι δικαίωμα. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την επίσκεψή μου σήμερα στο μουσείο που λέει «Consensual sex work is no trafficking», είναι το δικαίωμα, άσχετα αν κάποιος διαφωνεί του να δουλέψεις με οποιονδήποτε τρόπο στην σεξουαλική εργασία. Εδώ είναι εικόνες από διαμαρτυρίες κατά του πορνό και ίσως εδώ εκπλαγείται. Εδώ είναι ο Σάλμον Ράζτη που τον κυνηγούνε, που λέει ότι είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο που έχει σχέση με την ελευθερία στην κοινωνία και έχει σχέση με τον πολιτισμό. Άρα το πορνό θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να υπερασπίσουμε την ύπαρξή του. Και η τελευταία, και θα τελειώσω σε λίγα λεπτά, κύριε Βαϊδάκη, το τελευταίο και πιο σημαντικό ίσως πρόσφατο θέμα είναι με τον COVID. Την εποχή του COVID, λοιπόν, η πορνογραφία αυξήθηκε πάρα πολύ, ενώ η σεξουαλική δραστηριότητα έχει μειωθεί. Η επιθυμία, όχι αναγκαστικά, σε μια μεγάλη έρευνα που κάναν Δανή με την review το καλοκαίρι, μας λέει ότι το 1/3 από τους, έως η μισή από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν άλλαξε η σεξουαλική τους επιθυμία. Στους άλλους είχαμε διάφορα ποσοστά. Συνήθως όμως άλλαξε όσον αφορά τον σύντροφο, στα lockdown. Μπορείς να έχεις όρεξη για σεξ, αλλά όχι με αυτόν που είναι δίπλα σου. Έτσι, για αυτή που ήταν δίπλα σου. Γιατί ήσουν με το γελάτη. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν επιθυμία σου, δεν ήταν, ήσουν υποχρεωμένος. Δεν ήταν ότι ήθελες εσύ, ήταν επειδή ήθελε ο χαρδαλιάς. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Έτσι, άρα αυξήθηκε η σεξουαλική δραστηριότητα στα πλαίσια της αυτοικανοποίησης και η χρήση πορνογραφικού υλικού. Κάποιοι που είχαν σεξουαλική δραστηριότητα οποιοδήποτε είδους το κάναν για να τους κατέβει το σεξ. Και βέβαια αυτά που έχω βάλει εγώ είναι ότι αυτή του είδους η δραστηριότητα σε έκανε, είχε πολλά πλεονεκτήματα, ήταν μια εκτόνωση, σε κρατούσε σε εγρήγορση. Αν το κάνεις με τη σύζυγό σου, έβλεπες το πορνό με τη σύντροφό σου, περνούσε και δυο καλά. Και θέμα ασφάλειας. Δεν έβγαινες έξω, στα κρυφά, μπορεί να σε έπιανε ο χαρδαλιάς αλλά και να την γλίτωνες. Δεν κινδύνευες να πας να βρεις το αίσθημά σου και να κάνεις σεξ χωρίς μάσκα και να κολλήσετε και αντιγιά. Άρα, πιθανώς το πορνό να έχει σώσει και ζωές, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, και καταλήγω, τέλειωσα τώρα και το τραγούδι «Συμπεράσματα». Έχει πολλά πράγματα θετικά η πορνογραφία και τελειώνω με αυτή τη μουσική παράσταση του Θάνου Χατζηδάκη με στίχους του Άρη Δαβαράκη, το τραγούδι «Πορνογραφία». Δεν ξέρω τι είχε ο Άρης Δαβαράκης όταν το έγραφε, αλλά νομίζω ταιριάζει σε αυτό που είπα και σας το παρουσιάζω. Πορνογραφία σημαίνει συνουσία, συνωμοσία στο φως των αστεριών. Πορνογραφία σημαίνει ανταρσία, απελπισία, σκοτάδι και μαγεία. Πορνογραφία σημαίνει στην ουσία φωτογραφία, σημάδι των καιρών. Σας ευχαριστώ. Πάνω ερωτήσεις του τέλους. Να δούμε και την άλλη πλευρά, πώς θα μας παρουσιάσει ο Θάνος Ασκητής και ερωτήσεις στο τέλος. Νομίζω ότι όσοι απόψε δεν έχετε τι άλλο να κάνετε, μπορείτε να δείτε πορνό. Είναι μια καλή ευκαιρία. Μετά από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Αθανασιάδη, που ομολογώ ότι γέλασα πάρα πολύ, πολύ χιούμορ, πολύ ταξίδι για την πορνογραφία, αλλά δεν άκουσα γιατί κάνει καλό η πορνογραφία. Δεν τα άκουσα. Ξανά το ακούσατε εσείς. Άκουσα την ιστορική αναφορά, μάλιστα πρέπει να πω ότι όταν ζούσε ο Γκουσγούνης, είχε ένα φωτογραφείο στη Μεσογείο.
Περπάτα αγιά, ανεβαίνοντας στη Μεσογείο, με αρπάζει ένα χέρι, βλέπω ένα ψηλό φαλακρό άνθρωπο γεροδεμένο. Μου λέει, έλα μέσα γιατρέ, σε θαυμάζω, παρακολουθώ τις εκπομπές στη τηλεόραση, αλλά να σου δείξω μερικές τσόντες που έχω γυρίσει. Όχι, λέω, θυμάμαι μια σκηνή που είχα δει όταν ήμουν μικρός σε ένα κινηματογράφο, που ήταν μια κοπελίτσα γυμνή στη γωνία και αυτός της έλεγε «Θα σε σκίσω», ήταν εκεί από τον τοίχο κρεμασμένος, «Θα σε σκίσω, θα σε σκίσω» και έλεγε αυτή «Όχι, όχι, μην το κάνεις, μην το κάνεις, θα σε σκίσω», 10 λεπτά ήταν αυτή η σκηνή. Ήταν το πορνό της εποχής. Το πορνό το 2015 με τον κύριο Αθανασιάδη που είχε αντίστροφη εικόνα ερμηνευτική ήταν 8 χρόνια πριν. Πόσο έχει αλλάξει η σεξουαλική μας ζωή τα τελευταία 8 χρόνια. Θα σας πω πάρα πολύ. Οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ. Οι άνθρωποι κάνουν λιγότερο σεξ. Οι άνθρωποι δεν μιλούν όταν κάνουν σεξ. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν όταν κάνουν σεξ. Οι άνθρωποι κάνουν μηχανικό σεξ. Οι άνθρωποι κάνουν σεξ μέσα από το ψηφιακό σύστημα. Από το διαδίκτυο. Όλα αυτά θα μου πείτε, ακερούν το πορνό, μειώνουν την αξία του πορνό. Μάλιστα, πολύ εστιασμένα, με φιολογική ερμηνεία, ο κύριος Αθανασιάδης, με τον πλούσιο λόγο του, μας πήγε και στον αυνανισμό της αυτοικανοποίησης. Ο έφηβος ξεκινάει να στέλνει τον εαυτό του, να συνειδητοποιεί τον εαυτό του σε μια εποχή ρομαντική, ονειρική, για να περάσει στη σεξουαλική ταύτιση, της προτίμησης του προτύπου, της διεκδίκησης του ρόλου, της αναγνώρισης της εξπερμάτισης, τα αγόρια ή της κλειτοριδικής κορύφωσης για τα κορίτσια. Αυτό δεν είναι πορνό. Αυτό είναι μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη, εκτελεκτική ανατομική λειτουργικότητα μέσα στη σχέση των δύο φύλων. Θα σας πω λοιπόν εγώ γιατί δεν βοηθάει η πορνογραφία, το ζευγάρι. Δεν βοηθάει τον άντρα, δεν βοηθάει τη γυναίκα. Και προφανώς επιδρά πολύ αρνητικά στη σεξουαλική μας ζωή. Για δύο βασικούς σκοπούς. Το ένα είναι ότι στεγνώνει τα συναισθήματα. Στεγνώνει τα συναισθήματα. Δεν έχει συνέστημα το πορνό. Η πορνογραφία έχει μια ειδονοβλεπτική, μια καθαρά παραφιλική προβολή των φαντασιώσεων που ταυτίζονται με ιδανικές αναζητήσεις που δεν είναι ο σύντροφός σου. Και το δεύτερο, έχει εθισμό. Και θα σας εξηγήσω γιατί έχει εθισμό. Θα σας το αποδείξω και μέσα από μελέτες. Αυτό δεν κουνιέται. Κουνιέται. Και πραγματικά με πολύ χιούμορ που μας έδωσε κέφι απόψε ο φίλος μου Λουκάς. Θα τον στενοχωρήσω όμως με αυτά που θα δείξω. Γιατί θα δει τελικά ότι πολλά πράγματα έχουν επιπτώσεις με την πορνογραφία και επιπτώσεις στην εφηβική ηλικία. Και πράγματι σωστά είπε, και ξεκινάω έτσι ανάποδα, σωστά είπε ότι τελικά η πορνογραφία είναι η σεξουαλική αγωγή. Το διαδίκτυο σήμερα, όταν παλιά, θυμάμαι και εγώ νέος μια φορά, είχα αγοράσει μια πορνοτενία, τότε ήταν 9 χιλιοστά οι ταινίες, και ντρεπόμουν πάρα πολύ που την αγόρασα, την έκρυψα, την πήγα σπίτι μου, την έβαλα κάτω από ένα στρώμα για να μην την τζακώσει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είχαμε τότε μηχανές, τη Super 8, αν τις θυμάστε, και την έβαζα και την είδα μόνος μου. Και τότε έφυγα, μαγεύτηκα από αυτό που είδα. Αλλά δεν ήταν αυτό που είδα αργότερα στη σεξουαλική ζωή. Αυτή η εικόνα σήμερα είναι πολύ ανοιχτή. Σήμερα ένα 8χρονο παιδί μπορεί να δει μια πορνοτενία, σκληρή πορνοτενία, ζωώδη πορνοτενία, κτηνώδη εικόνα του πορνό, της σωματικής έκφρασης. Αν αυτό είναι θετικό, τότε go ahead. Ζήστε το. Ζήστε τα κτίνη που είμαστε μέσα μας. Ζήστε τις αισθήσεις, τις πρωτογενείς.
τις μετοπιές, τις προμετοπιές, τις κροταφικές, δείστε τις όλες. Αλλά όχι τη σεξουαλική αναζήτηση, όχι την επαφή, όχι τις αισθήσεις του εγκεφάλου. Ζήστε τον υποφλοιό, αυτό το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά χαρακτηρίζει τι, αυτό που διαβάζετε. Το πώς κανείς παρακολουθεί το πορνογραφικό υλικό. Γιατί αναζητάει το πορνογραφικό υλικό. Και βλέπετε ότι οι αριθμοί μιλούν 76% των ανδρών και 41% των γυναικών. Και από αυτό τι δείχνει, ότι εθισμός στο πορνογραφικό υλικό, που υπάρχει εθισμός και παρακάτω θα σας πω γιατί υπάρχει εθισμός, 4-6% στους άνδρες, 1-2% στις γυναίκες. Αυτή είναι μια βιβλιογραφία του 21, που δείχνει τη συσχέτιση της επίδρασης της πορνογραφίας στη σεξουαλική ζωή. Εδώ τι βλέπετε. Εδώ βλέπετε το πώς κινείται μέσα στην πιο σημαντική δύσκολη περίοδο της ζωής τα τελευταία 50 χρόνια, η πανδημία. Μετά τον πόλεμο, πράγματι, η πανδημία ήταν άλλος πόλεμος. Όχι ο πόλεμος με τις σφαίρες, ο πόλεμος με έναν αόρατο εχθρό, με έναν ιό. Μας έκλεισε στο σπίτι, μας απομόνωσε, μας αποξένωσε, μας εκτόνωσε από τη μία και μας φόβησε από την άλλη. Η πορνογραφία έδειξε λοιπόν ότι ήταν μια διαφύγη, ήταν μια αγχολητική σχέση με την έκφραση. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν οικονομικά προσιτή, γιατί ήταν ανώνυμη, ο καθένας στο δωμάτιό του, στο σπίτι του μπορεί να δει ό,τι ήθελε, δεν ήταν να πάνε να τα αγοράσει έξω. Παλιά υπήρχαν τα σεξ shops που πουλάγανε τα πορνοπεριοδικά, πουλάγανε διάφορα αντικείμενα, εκεί φωτογραφιζόσουνα και φυσικά είχαν άμεση πρόσβαση. Με ένα κουμπί, σήμερα ένα κουμπί είναι η ζωή μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κουμπί είναι η ζωή μας. Το πατάς και ό,τι θέλεις το έχεις. Γιατί ωραία τα πει και ο Αθανασιάδης, μας έδειξε πραγματικά πολύ σημαντικές φωτογραφίες το τι είναι καλεστία και το τι είναι καλεστία του πορνό. Η καλεστία της αισθητικής αντίληψης που η κοινωνία εκφράζει και την πορνογραφία, που είναι πολύ κοντά τα όρια, μια και η αισθητική αντίληψη είναι λειτουργική. Απέναντι όμως, κοιτάξτε, σε ένα πορνό δίκτυο, το Pornhub, το οποίο από το 19, 9,8 πήγε το 20, 22,8 στον πρώτο χρόνο που ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ούτε να πούμε ότι είναι η εικόνα του 15 που μιλάγαμε ξανά με τον Λουκά για αυτό το θέμα. Παράγοντες που αύξησαν το πορνό στην πανδημία είναι γνωστό. Καταρχήν, το πορνό θα μείνει. Η τηλεργασία. Ξέρετε πώς έχει αλλάξει η τηλεργασία τη ζωή των ανθρώπων? Πάρα πολύ. Η τηλεργασία θα αλλάξει τελείως τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνθρωποι θα κάθονται σπίτι τους, δεν θα πλένονται, δεν θα ξυρίζονται, δεν θα επικοινωνούν, θα γίνονται ακόμη πιο φοβικοί, θα γίνονται ακόμη πιο αρνητικοί, πιο αντικοινωνικοί, θα αυξάνουν πιο πολύ τις ουσίες, το αλκοόλ, μέσα στο σπίτι τους. Σήμερα ξέρουμε πολύ καλά και μας παρακολουθούν και πολλοί άνθρωποι σήμερα από το διαδίκτυο και τους καλησπυρίζω και από εκεί. Το διαδίκτυο πια έχει γίνει τρόπος επικοινωνίας, είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο που διαμορφώνει όλη αυτή τη συσχέση με την πανδημία, γιατί ο φόβος της μόλυνσης. Αλλά πώς επικοινωνήσαμε από το διαδίκτυο? Οικονομική ανασφάλεια. Και αυτό παίζει ρόλο μέσα στη συσχέτιση που η πανδημία προκάλεσε. Κρυφτήκαμε από τα πρόσωπα. Το φλερτ χάθηκε, όχι μόνο γιατί το Me Too, όχι μόνο γιατί η τηλεόραση σήμερα πυροβολεί το οποιοδήποτε ερωτικό μήνυμα που υπονοεί ένας άνδρας σε μια γυναίκα, αλλά γιατί οι ίδιες οι μάσκες μας αφαίρεσαν το δικαίωμα να χαμογελάσουμε, να μιλήσουμε, να ανοίξουμε την επικοινωνία μας και φυσικά ήρθε η ίδια η ψηφιακή τεχνολογία που ανεβαίνει συνεχώς, κερδίζει όλο και περισσότερο το έδαφος της καθημερινής πρακτικής της ζωής με μια διαπροσωπική απομόνωση. Πόσοι άνθρωποι από εμάς δεν καθόμαστε μπροστά στο προσωπικό μας κομπιούτερ? Πόσο πιο σύγχρονα κομπιούτερ δεν βγαίνουν? Καθωτός ανανεώνουμε το λάπτοπ, το κάνουμε ακόμη πιο γρήγορο, ακόμη πιο ψηφιακό, ακόμη πιο σύγχρονο, ακόμη πιο άμεσο. Όχι το στροφό μας, το λάπτοπ. Αυτό επενδύουμε τη ζωή μας. Σε αυτό θα επενδύσουν και οι επόμενες γενιές, γιατί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η ψηφιακή τεχνολογία θα κερδίσει. Όχι αυτό ο Όργουελ που είχε πει ότι θα πέσουμε
μέσα από τη μηχανή στην εσωτερική σκέψη της ανάλωσης, αλλά γιατί η ανάλωση η ίδια αυξάνει τη δύναμη της μηχανής. Και ασφαλώς η καραντίνα έριξε το σεξ. Η καραντίνα δεν έκανε σεξ. Πολλοί μάλιστα με πέρανε δημοσιογράφοι και μου λέγανε περιμένουμε γεννήσεις, τι λέτε, θα έχουμε γεννήσεις, θα έχουμε baby boom. Πούτε είχαμε ποτέ baby boom. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε baby boom και στην εποχή του 45, του 50. Δεν ήταν η χώρα που γέννησε παιδιά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Το σεξ έπεσε στη δική μας την εικόνα, από το δικό μας το Ινστιτούτο, 40% μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Θα πρέπει να κάνει σε καραντίνα, να δώσει πιο πολύ σεξ. Οι άνθρωποι ξεκουράστηκαν, κοιμήθηκαν, ήρθαν σε επαφή. Μάλλον κοιμήθηκαν χώρια σε διαφορετικά κρεβάτια και διαφορετικά δωμάτια. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, κοιτάξτε εδώ πώς έρχεται αυτός ο μηχανισμός. Προσέξτε τι γίνεται στον εγκέφαλο. Βλέπετε λοιπόν ότι με το πορνό η σεξουαλική κορύφωση να έρχεται χωρίς να απαιτείται φλερ. Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία μηνυμάτων. Δεν υπάρχει αισθητική διέγερση στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο εγκέφαλος τι παίρνει, γρήγορα χρησιμοποιεί μια εγρήγορση επιβράβευσης. Ζητάει την άμεση επιβράβευση. Είναι σαν κάποιον σου δίνει να πιάσει το φαγητό πολύ. Σου λέει φάτο τώρα, φάτο. Εσύ πεινάς, δεν λες αυτό το φαγητό πώς φτιάχτηκε, πώς δημιουργήθηκε. Το αρπάζεις και το τρως. Θα πεις ωραίο δεν είναι, ωραίο είναι, μια χαρά είναι. Αυτό όμως τι δίνει, αυτή η άμεση επιβράβευση ενεργοποιεί αυτό που εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Όλοι μας την ανταμοιβή, που είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση στη ζωή μας. Η ανταμοιβή. Αμείβεσαι, ανταμείβεσαι, είναι ένας πραγματικός, ρεαλιστικός σκοπός της ζωής που ο εγκέφαλος, μέσα από το δίκτυο, το ξέρουμε καλά, δηλαδή μια μονάδα δράση του κοιλιακού ροδοτού σώματος και τον κοχομιτέο φιλιό, δίνει τι, δίνει αυτή την ντοπαμίνη, την περίφημη ορμόνη, όλοι την ξέρουμε, ορμόνη της εφορίας, ορμόνη της εξάρτησης, ορμόνη της αναγνώρισης, της ευαισθησίας, ό,τι θέλετε, μιας ορμόνης που δίνει την απάντηση απέναντι στη μάθηση της ανταμοιβής. Η ανταμοιβή λοιπόν είναι εξάρτηση. Είναι ένας μηχανισμός που έρχεται μετά να προσδιορίσει το άτομο περισσότερο ως παρορμητικό. Αυτό ο κ. Αθανάσης δεν μας το είπε, ότι το πορνό μας κάνει πιο παρορμητικούς. Το είπε πολύ ωραία μάλιστα, λέει δεν υπάρχει υπόθεση. Ένας γυμνός άνδρας με ένα πέος τόσο, τόσο όσο που θα ψάχνει μετά ο έφηβος με το δικό του χάρακα να μετράει πόσα εκατοστά έχει, όταν δει ένα μαρκούτσι να βγαίνει στην οθόνη, αυτός θα λέει εγώ τώρα τι έχω, σκουλίκι, σκουλικαντέρα, τι έχω ας πούμε. Και θα πηγαίνω σε μια γυναίκα που θα της πω τώρα όπως σε φαντάζομαι από το πορνό, να φέρω και άλλους δύο μαζί να το κάνουμε. Για ξεκίνημα, για ζέσταμα. Αυτό δεν μπορεί να είναι η διαδική σεξουαλική ζωή. Δεν μπορεί να είναι ακόμα και η αισθητηριακή, η σαρκική, η καθαρά σεξουαλική. Δεν μιλάω για το συνέστημα. Αφήστε το εσένα απ' έξω. Μη σας πάω σε συντηρητικά πλαίσια, τι είναι συνέστημα, τι είναι έρωτας κτλ. Η ίδια η παρορμητικότητα της σεξουαλικότητας δεν μπορεί να κάνει το άτομο μέσα την ανταμοιβή να οργανώνεται στη διαχείριση μιας σεξουαλικής επαφής που έχει ως νόημα την κορύφωση. Γιατί στο πέρασμα του χρόνου αυτή η παρορμητική και ανταμοιβητική λειτουργία θα φέρει τι, θα φέρει στο σύστημα της ντοπαμίνης μια ισχύ που ακυρώνεται, απευαισθητοποιείται πλέον. Δεν χορταίνει δηλαδή αυτό. Δεν χορταίνει. Είχα εγώ έναν αυνάνα ο οποίος έλεγε ότι τα έχω δει όλα, θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο extreme. Το πιο extreme έρχεται πώς, μέσα από τη μεγαλύτερη και περισσότερη διέγερση για να ικανοποιήσει αυτό το θηρίο που λέγεται επιθυμία, ώστε τελικά να φτάσουμε στα ακραία, στα ευτελιστικά στοιχεία του πορνό. Αυτό που είπε για τα φασολάκια στην κατάψυξη που τα βγάζει και στα ρελέη μαστίγωσέ με. Σε λίγο θα πει χαράκωσέ με. Και ύστερα θα πει πνίξε με κιόλας. Υποξηφιλία. Πνίξε με. Θυμάστε την ταινία του Ακύρου Κουροσάβα. Πνίξε με. Πνίξε με από τη σεξουαλικότητά μου. Γιατί δεν ικανοποιούμε. Δεν μου φτάνεις. Ούτε εσύ, ούτε εσύ. Αυτό αλήθεια είναι σεξ. Αυτό
που υποστήριξε ο κύριος Αθανασιάδης είναι σεξ, είναι σεξουαλική λειτουργία, είναι η αναζήτηση του ευθελιστικού πορνό που θα φέρει τον εγκέφαλο σε μια λειτουργικότητα τέτοια που τελικά, κοιτάξτε, αυξήσει το άγχος της επίδοσης. Εμείς οι ειδικοί που μελετάμε τη σεξουαλικότητα και ο κ. Αθανασιάδης σαφέστατα ως εκλεκτός κλινικός έχει ζήσει το άγχος της επίδοσης, τη φοβία του μεγέθους πέθους και αναφέρομαι και πολύ στο αγόρι, στον άνδρα, γιατί είναι εστιασμένη η εμπορική, όπως πολύ σωστά είπε, θέση του πορνό προς τον άνδρα. Αλλά αυτή η σχέση με την ειδονιστική αναζήτηση, την οποία δεν την κατάλαβα να μας την είπε, χαρακτηρίζει την εικόνα του κόστους απέναντι στην ίδια τη σεξουαλική λειτουργία. Σε έναν βαθμό που, προσέξτε, η πορνογραφία και οι εθιστικές ουσίες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, δεν σας έφερα, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση πορνό, κάνουν και χρήση τοξικών ουσιών πολλές φορές. Λειτουργούν δηλαδή τόσο πολύ αφαιρετικά από την πρωταγωνιστική αισθησιακή αναζήτηση, που η τοξικότητα, η ανάγκη της αύξησης του οργασμού και η υπεραναπλήρωση της ειδονής είναι και από τις τοξικές ουσίες. Το αλκοόλ, το χασίς, η κοκαΐνη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μέσα στη ζωή της κοινωνίας. Έχουμε λοιπόν τι, απώλεια ελέγχου, έχουμε ανοχή, καταναγκασμό. Το καταναγκαστικό σεξ, μην ξεχνάτε ότι είναι μακριά από το πορνό. Είναι πολύ κοντά στο πορνό. Είτε με τη μορφή του τεστ ελέγχου της στήσης μου, είτε με τη μορφή του καταναγκαστικού ειδονιστικού φάσματος αναγνώρισης, σε σχέση με την εξάρτηση την ίδια. Και προσέξτε εδώ, η εγκεφαλική λειτουργία, οι νευρώνες δηλαδή που τρέφουν τις δομές στην εξέλιξή τους, στο μηχανισμό της ανταμοιβής, στον πρόσφυο φλοιό του προσαγωγείου, στον επικλίνη πυρήνα και στη βασοπλευρική αμυγδαλή, επαναπροσδιορίζουν αυτή τη συσχέτιση με την ανταμοιβή και την ακραία σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτό είναι το πορνό, αυτό είναι το πορνό. Το προφίλ του χρήστου πορνό, που δεν μας το είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Χαμηλή σεξουαλική αυτοεκτίμηση. Γιατί να δω μια πορνοτενία? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί να μην διεκδικήσω μια γυναίκα? Γιατί να μην διεκδικήσω έναν άνδρα και να δω μια πορνοτενία κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με μια οθόνη μπροστά? Πόσο υγιές αλήθεια είναι αυτό? Πόσο ρεαλίστικ, πόσο πραγματικό είναι αυτό? Η δυσκολία συστηματικής διαχείρισης. Δεν το έχετε δει αυτό? Η δειλία, ο φόβος, η έλλειψη του λόγου, η έλλειψη επαφής, της σύνδεσης, το αίσθημα της απόρριψης. Ακόμα θα πω και οι δολοφονίες των ανδρών προς τις γυναίκες, αν μελετούσατε αυτούς τους ανθρώπους, τι ήταν? Ήταν δειλοί άνθρωποι, φοβικοί, εξαρτημένοι, που η απόρριψή τους ήταν μη αποδεκτή, μη ανεκτή από τη γυναίκα και σε επίπεδο ανδρισμού. Γιατί αυτά όλα τα μοντέλα ουσιαστικά τι φωτογραφίζουν? Τον ανδρισμό. Σε μια πορνοτενία, αν αναλύσει κανείς το story, ένας άνδρας βιάζει μια γυναίκα που το απολαμβάνει, απολαμβάνει το βιασμό της. Και του λέει, φέρε ακόμα κι άλλον έναν, φέρε ακόμα κι άλλον έναν. Και μετά βλέπεις τη γυναίκα σου και λέει, τώρα με αυτή τη γυναίκα εγώ τι να κάνω? Να φάμε μια μακαρονάδα μαζί της? Όταν έχω μάθει σε μια εικόνα πολύ διαφορετική και σε μια σχέση που αυτή η διαχείριση δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ όσο μπαίνω, όσο βουτάω μέσα στο πορνό. Οι μειωμένες δεξιότητες επικοινωνίας. Δεν έχω μάθει να μιλάω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν μπορώ να πω σε θέλω, σε ποθώ, σε γουστάρω, μου αρέσεις, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί μπαίνει μέσα αυτός σε μια πορνοτενία, αυτή εκδίνεται. Καταρχήν η πορνοτενία είναι 5 κινήσεις. Αυτός βγάζει τον παντελόνι, το βγάζει ένα παπάρι έξω, αυτή η σκύβη του το παίρνει στο στόμα, μετά αυτός γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή ξέρεις την επόμενη κίνηση και η επόμενη κίνηση είναι συγκεκριμένη. Και μετά από λίγο βαριά σε λέει, παιδί μου, πώς θα τελειώσει να κλείσει η ιστορία, να δούμε πώς θα κλείσει. Αυτό είναι σεξ. Δειλία και φοβικότητα. Αγχώδεις εκδηλώσεις. Ναι, έχει καταγραφεί ότι αυτοί που κάνουν χρήση πορνό έχουν άγχος, έχουν συγκινησιακό στρες, έχουν αγωνία. Και τέλος, η κοινωνική απομόνωση. Επιπτώσεις της προβληματικής χρήσης πορνό. Η λέξη προβληματική χρήση πορνό βεβαίως δείχνει μια παθολογία, δείχνει μια δυσλειτουργία. Μα είναι η δυσλειτουργία αυτή η σχέση, το problematic
pornography use. Γιατί είναι μη ρεαλιστικά πρότυπα για την εικόνα, για το σώμα μας. Είναι αυξημένες προσδοκίες σεξουαλικής επίδοσης. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ δεν είμαι, άρα δεν μπορώ να αποδώσω εγώ αυτό που βλέπω. Διαστρεβλωμένα πρότυπα σεξουαλικού ρόλου. Για σκεφτείτε ένας έφηβος 12 χρονών που ξεκινάει μέσα από ρομαντικό φάσμα αναζήτησης της σωματοποίησης του εγώ του και μιας αυνανιστικής ρομαντικής αναγνώρισης, να δει μια εικόνα που τελικά καταλαβαίνει ότι αυτός δεν είχε αυτό το ρόλο. Επιθετική συμπεριφορά. Είπε προηγουμένως ότι δεν αυξάνεται η επιθετική συμπεριφορά. Βεβαίως, τι είναι το πορνό? Μια επιθετική συμπεριφορά είναι. Πολλές φορές μάλιστα έχει και το ρόλο ότι, για να δείτε μια σκηνή του Κουσγούνη, ο Κουσγούνη φτάνει δύο πίτσες σε ένα σπίτι, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει μια φοιτήτρια την πόρτα, κοπελίτσα, λέει: σας έφερα πίτσες. Λέει: δεν παραγγείλαμε πίτσες. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, παραγγείλατε, δεν παραγγείλατε πίτσες, εγώ θα σας πηδήξω. Αυτό τι δείχνει, ας πούμε? Τι δείχνει, κύριε Αθανασιάδη, αυτό? Ματέωση, σωστά. Άρα λοιπόν όλο αυτό και μέσα που είπε ότι δεν υπάρχουν, ασφαλώς υπάρχουν επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Έχει δίκιο ότι κάνει χρήση προφυλακτικού το πορνό, που το επέβαλε ο νόμος να κάνει χρήση προφυλακτικού από την εποχή του AIDS και των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υιοθετούν συμπεριφορές που η αποφυγή χρήση προφυλακτικού ή άλλων μεθόδων αντισύλληψης δεν είναι στοιχείο αναφοράς της πορνοτενίας. Ίσως καμιά φορά είναι και αποκρουστικό να βάλει προφυλακτικό. Αυτός που βλέπει τη σκηνή ξενερώνει με το προφυλακτικό. Το θέλει πιο ζώρικο, πιο άγριο. Και ασφαλώς η ίδια η σχέση της καταναγκαστικής λειτουργικότητας. Το πορνό στεγνώνει τις φαντασιώσεις, που δεν μας είπε τίποτα ο κ. Αθανασιάδης γι' αυτό, παρότι έδωσε πολλές φαντασιώσεις από τα ιστορικά του, γιατί μας έκανε μια πολύ ωραία ιστορική αναφορά. Στεγνώνει τις φαντασιώσεις. Όλοι εδώ φαντάζομαι ότι είμαστε ψυχίατροι, ψυχολόγοι, μελετούμε την ψυχική υγεία. Τη σκοτώνει τις φαντασιώσεις. Δηλαδή, αν εγώ ζω μια σκηνή με μια γυναίκα που παίζει αυτό το ρόλο σε μια πορνοτενία και δω μετά τη γυναίκα μου να βγει από τον μπάνιο, προτιμώ να δω το σασμό το βράδυ. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο αναφοράς, το πώς εμείς μέσα από το πορνό μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε φαντασιώσεις που έχουν ως νόημα τη σχέση, τη διαδικότητα της επικοινωνίας. Σεξουαλικές λειτουργίες και χρήση πορνογραφίας. Προσέξτε εδώ μια μελέτη του 19. Τι δείχνει σε άνδρες, μεγάλο ποσοστό, περίπου 3.000 άνδρες, 18 με 40 ετών, 52% συστηματική χρήση. Δηλαδή πάνω από 3-4 φορές τη εβδομάδα χρήση. Προσέξτε. Περίπου 14,2-28,3 αισθητική δυσλειτουργία. 16,3-37,4 μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Και ανεσταλμένη εξορμάτιση 6,2-19,9. Ανεσταλμένη εξορμάτιση που είπα και πριν κερδίζει το έδαφος τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την πρόοδο. Πώς επιδρά ο βανανισμός με πορνογραφικό υλικό ζωή του ζευγαριού? Για να πάρουμε μια σκηνή. Είναι ένα ζευγάρι στο σπίτι. Αυτός κλείνει το στο γραφείο του, κλειδώνει την πόρτα γιατί έχει σοβαρή δουλειά το βράδυ να γράψει στο ίντερνετ. Και ταξιδεύει σε όλα τα πορνοχάπ που υπάρχουν, όλα τα σεξτιν, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, το απολαμβάνει. Και η γυναίκα είναι στην τηλεόραση και βλέπει, νομίζω, το τελευταίο σύριαλ που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία είναι το Μαύρο Ρόδο, αν το λέω καλά. Του, πώς λέγεται αυτός που παίζει και στο Netflix τώρα, τόσο ωραίος ηθοποιός, ο κριτικός. Αυτή βλέπει λοιπόν τον κριτικό ηθοποιό και αυτός βλέπει, βέβαια, εκατοντάδες γυναίκες που αυνανίζεται και απολαμβάνει τον εαυτό του ναρκισιστικά και έξω από την εικόνα με τη γυναίκα που είτε κοιμάται μετά από λίγο είτε δεν βλέπει τίποτα άλλο. Πραγματικότητα είναι ότι αν αναζητήσουμε να δούμε η σχέση η ίδια εκφράζει το πορνό, είναι μέσα στο πορνό η σχέση. Θα μου πείτε ένα ζευγάρι μπορεί ένα βράδυ να πει να δούμε μια ταινία. Η γυναίκα δεν θέλει να δει μια σκληρή πορνοτενία. Θέλει να δει μια ερωτική ταινία. Ο άνδρας θέλει να βάλει μια πορνοτενία, να φτιαχτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται.
γιατί δεν τον ερεθίζει η γυναίκα του άλλο. Και επειδή έχει το άγχος να σηκώσει το πέρος του να της δείξει ότι έχει στήσει, ζητάει βοήθεια. Πώς λέει, βοήθεια από το κοινό. Μπορεί να φέρετε, λέει, βοήθεια από το κοινό. Δεν ξέρω την απάντηση, είναι κάτι κουμπές με ρωτήσεις. Λέει να πάρετε βοήθεια από το κοινό. Παίρνουν βοήθεια, κύριε Θανασιάδη, από το πορνό. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευτυχώς που η γυναίκα μου κοιμάται και ας έχω ησυχία να εργαστώ στο κομπιούτερ μου. Και ασφαλώς, προσέξτε το πρώτο στη σχέση, αρνητικές συνέπειες. Μην πείτε ότι αυτές δεν τις ξέρετε. Προσέξτε, πριν την αποκάλυψη. Δηλαδή δεν ξέρει η γυναίκα του ότι ευνανίζεται και πριν την αποκάλυψη. Υπάρχει μια απομάκρυνση. Δηλαδή το ζευγάρι σιγά σιγά χάνεται. Υπάρχει ψυχρότητα. Ψυχρότητα όχι μόνο στο σεξ, να δώσει ένα φιλί, να την αγκαλιάσει, να τη χαρέψει τα μαλλιά. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν έχω πολύ ενδιαφέρον να εκφράσω συναισθήματα. Μείωση της οικειότητας. Στην αποκάλυψη, το μαθαίνει λοιπόν. Καταρχήν τι αισθάνεται, χάνεται η εμπιστοσύνη. Γιατί αυνανίζεσαι μόνος σου. Είσαι άρρωστος. Έχεις πρόβλημα. Γιατί δίνεις την αίσθηση πια ότι ο δεσμός μας δεν υπάρχει. Γιατί η γυναίκα, αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί η γυναίκα το σεξ δεν είναι πρωταρχικό ζητούμενο για την ίδια. Είναι πρωταρχικό ζητούμενο της επιβεβαίωσής της προς τον σύντροφό της. Ότι ο σύντροφός της την θέλει διαμέσου του σεξ. Ο εγκέφαλός της είναι στα needs, είναι στις ανάγκες του μυαλού της ο σύντροφός της να τη θέλει. Όταν λοιπόν ξέρει ότι ο σύντροφός βλέπει πορνό, αισθάνεται ότι ακριβώς δεν τη θέλει, αλλά εισπράττει την προδοσία, αισθάνεται την απιστία του συντρόφου και βεβαίως τι αισθάνεται, αισθάνεται ότι η ίδια δεν είναι επιθυμητή πλέον. Πόσο καλό λοιπόν μας κάνει το πορνό, πάρα πολύ καλό μας κάνει το πορνό. Κοιτάξτε τον αυτόν. Θα λέγατε ότι είναι ένας μαλάκας. Η σχέση όμως δεν είναι να χαρακτηρίσουμε με μια τόσο χυδαία λέξη, αν και είναι πολύ κοινή κοινότυπη λέξη στην ελληνική κοινωνία. Είναι συνδετική λέξη πλέον για μας. Όσο το νόημα ότι η σχέση είναι μακριά. Αυτός δηλαδή εκτονώνεται μέσα σε μια πορνοτενία, μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο, χάνεται μέσα εκεί, όρισα τελείωτος και η γυναίκα της δίχως τη δουλειά της, στις φίλες της, στο γυναίκα γυρίζει το κινητό. Και αυτός είναι στο λάπτο. Αυτό είναι μια εικόνα της σχέσης, αλλά δεν είναι η σχέση. Και φυσικά αδειάσαμε και χωρίσαμε. Τα κρεβάτια μας είναι άδεια. Μπορεί να είμαστε εκεί, αλλά τα κρεβάτια μας δεν μας δέχονται. Δεν επικοινωνούμε, δεν λειτουργούμε. Μειωμένη σεξουαλική αυτεπάρκεια. Αυτή η λέξη είναι λίγο καινούρια. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία άρθρα που διαβάζω δεν μιλάνε για επιθυμία. Δηλαδή πρέπει να έχω επιθυμία. Αυτό το πρέπει δίνει άγχος. Δίνει κόστος. Το ξέρουμε και εμείς που είμαστε ειδικοί ότι το πρέπει εγκλωβίζει το ρόλο. Είναι αν έχω την αυτοδιάθεση. Είμαι διαθέσιμος για σεξουαλική επαφή. Αυτή η αυτεπάρκεια, βλέπετε εδώ σε μια μελέτη του 22, δίνει σε ένα μεγάλο πληθυσμό από 105.405 έταμα για τους άνδρες η χρήση πορνό σχετίζεται με χαμηλότερη σεξουαλική απόδοση, αίσθημα μειωμένης σεξουαλικής λειτουργικότητας και λατωμένη σεξουαλική ικανοποίηση που αναφέρεται από τον σύντροφο. Δηλαδή δεν μου φτάνεις εσύ, δεν με καλύπτεις εσύ και πάω στο πορνό. Καμιά φορά πάω στο πορνό γιατί, για να μην σε απατήσω. Το πορνό γίνεται ένας ενδιάμεσος χώρος για να αποφύγω την απιστία. Γιατί μπορεί να έχω ηθικές εγγραφές, ηθικές αναστολές, οπότε δεν πάω να βρω μια γκόμενα, δεν μπορώ να βρω μια ερωμένη ή ένα εραστή. Το ρίχνω στο πορνό. Και αυτό είναι πολύ καλό το πορνό. Ποιότητα σχέσης. Εδώ κοιτάξτε μια άλλη μελέτη από εμάς, από το ύψη, το δικό μας. Προσέξτε. Μέσω ορολογικές 38 έτη από 150 ζευγάρια. Αυνανισμός 80% οι άνδρες, 25% οι γυναίκες. Αποτελέσματα. 70% περίπου μειωμένη ικανοποίηση από τη σεξουαλική ζωή. 44% μειωμένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών. 45% μέτρια ή κακή ποιότητα της σχέσης. Αυτά δεν είναι τόσο εύκολα να τα προσπερνάμε και να λέμε ότι όλα είναι καλά και ρίξτε το στο πορνό για να δείτε την ευτυχία. Συμπεράσματα. Εγώ είμαι πιο σύντομος. Η καταχρηστική πορνογραφία επέφερε. Προσέξτε, ένα-ένα. Καταναγκαστικές και επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Αυξημένα ποσοστά σεξουαλικών δυσλειτουργιών στον άντρα.
μειωμένη σχεσιακή ικανοποίηση. Χαμηλή σεξουαλική αυτοεκτίμηση. Ελαττωμένη σεξουαλική ικανοποίηση του συντρόφου. Αυτά νομίζω ότι είναι ζητούμενα μέσα σε μια σχέση που θέλουμε εμείς οι ειδικοί να έχει σεξουαλική ζωή. Όχι να υποκαθιστά, όχι να βάφει το δωμάτιο, να ζει το δωμάτιο. Και αυτή είναι η διαφορά μέσα στην ανθρώπινη σχέση. Γι' αυτό και πάντα πιστεύω ως θεραπευτής και με τα νέα δεδομένα, μια κοινωνία που χρειάζεται περισσότερο να βγει έξω, να επικοινωνήσει. Θα κλείσω ότι ακόμα και το βιβλίο του Χριστάκη, αν το έχετε διαβάσει, το Βέλος του Απόλλωνα, που ο Χριστάκης είπε με πρότυπα και μοντέλα και άλλοι κοινωνιολόγοι του πολέμου, ότι μετά την πανδημία θα βγούμε όλοι έξω, θα φιλιόμαστε, θα ξαπλώνουμε κάτω, θα κάνουμε έρωτα, θα χαιρόμαστε. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται. Η πανδημία, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος τώρα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, η κοινωνική δυστυχία, ακόμη και τα τέμπη ως στοιχείο αναφοράς του πένθουσης κοινωνίας, διαφοροποιεί συμπεριφορές, μειώνει τον αφορμητισμό, ενοχοποιεί τον καθέναν από εμάς, αναπτύσσει συμπεριφορές ελέγχου, φόβου και απομυθοποίησης, απομάκρυνσης, αποφυγής. Γι' αυτό και νομίζω ότι το περισσότερο πορνό δίνει λιγότερο σεξ στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.